Τα νησιά Κουρίλης, Κουρίλης και Οστρογά στα Ρώσικα, Τσισιμαρέτο στα Ιαπωνικά, είναι νησιωτικό αρχιπέλαγος στη Βορειοανατολική Ασία. Εκτείνονται σε μήκος 1.200 περίπου χιλιομέτρων από το Χοκάιδο της Ιαπωνίας μέχρι τη Χερσόνησο Καμτσάτκα της Σιβηρίας και χωρίζουν την Οχοτσκική θάλασσα από το Βόρειο Ελληνικό. Αποτελούνται συνολικά από 56 φυσιογενή νησιά με αρκετές μικρότερες βραχνίσιδες. Ανήκουν στη ρωσική περιφέρεια της Σαχαλίνης. Ο αυτόχθον πληθυσμός των νησιών, οι Αϊνού, είναι η τελευταία απόγονη ενός λαού που κατά την αιωνιφική εποχή κατοικούσε ολόκληρη την Ιαπωνία. Όμως, από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους, καθώς πιεζόταν από τα ανεπάρκεια κύματα των μογγολικών φύλων που είχαν εξεχηθεί από το κέντρο της Ασίας, ζητούσε καταφύγιο όλο και βαριότερα και περιοριζόταν συνεχώς σε αριθμό και σε έκταση. Η θρησκεία των Αϊνού ήταν πολυθρησκευτική και λάτρευαν τα πνεύματα της φύσης. Μετά τον 16ο αιώνα, όσοι ζούσαν στα Ιαπωνικά νησιά, πιέστηκαν να αφομοιωθούν στο Ιαπωνικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο πολιτισμός τους σχεδόν ολοκληρωτικά. Αυτοί που ζούσαν στη Ρωσική Σαχαλίνη εκχριστιανίστηκαν και οι περισσότεροι από αυτούς, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Σοβιετικός στρατός κατέλαβε τα νησιά τους, έφυγαν για την Ιαπωνία. Τα νησιά Κουρίλες είναι κυρίως γνωστά ως μήλο της έρευνας μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, η οποία διεκδικεί ορισμένα από αυτά σαν τμήμα της επαρχίας του Χοκάιδο. Thank you.
διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Σοβιετική Ένωση κατέστησε σε ένα από τα νησιά που είδες, ως η ουσία, μια μυστική βάση υποβρυχίων, εγκαταλελειμμένη σήμερα. Τη δεκαετία του 60 δημιουργήθηκε σε αυτή τη βάση ένα κρυφό εργαστήριο που διεξήγαγε μυστικές έρευνες πάνω στα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά. Ο σκοπός του ήταν να αναπτύξει την τεχνολογία που θα επέτρεπε τον έλεγχό τους προκειμένου να τα μετατρέψει σε πανίσχυρα φωνικά όπλα, την ίδια στιγμή που κυκλοφορούσαν φήμες πως στην άλλη πλευρά του ωκεανού ερευνητές χρησιμοποιούσαν τις φάλαινες για μακάβριους σκοπούς. Ο αληθινός σκοπός της έρευνας αποσιωπήθηκε από τους επιστήμονες του εργαστηρίου, οι οποίοι ύστερον μελετούσαν τη γλώσσα των φαλαινών προκειμένου να τις κατανοήσουν καλύτερα και να αναπτύξουν επικοινωνία μαζί τους. Πράγματι, κατάφεραν να κατασκευάσουν έναν υλικό υποβρύχιο κομπό, μέσω του οποίου και πραγματοποίησαν ευτυχώς την πολυπόθητη επαφή τον Αύγουστο του 1965. Με το πέρασμα του χρόνου, οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα είδος φιλίας με τις φάλαινες. Μάρτυρες ανέφεραν αργότερα ότι περνούσαν όλο και λιγότερο χρόνο στο εργαστήριο και εντ' αυτού προτιμούσαν να τους μιλάνε στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Την άνοιξη του 1967, το εργαστήριο καταργήθηκε ξαφνικά για άγνωστους λόγους. Ο εξοπλισμός και τα αρχεία καταστράφηκαν και η τύχη των ερευνητών παραμένει αβέβαιη μέχρι και σήμερα. Όλα δείχνουν ότι έφυγαν βιαστικά. Δεν διασώθηκε το παραμικρό στοιχείο μας για την κατάσταση της ερευνητής τους. Η φιλία μεταξύ των ανθρώπων και των φαλαινών έπαψε σε αυτό το σημείο. Για πάνω από 50 χρόνια, οι φάλαινες συνέχιζαν να μας εκπέμπουν σήματα, ελπίζοντας να αποκαταστήσουν την επαφή, μα τα καλέσματά τους παρέμειναν αναπάντητα. Πριν μερικά χρόνια, ένα τμήμα των ξυεδίνων του υποβρύχιου μυστικού κομπού ανακαλύφθηκε αναπάντητα. Βασιζόμενοι σε αυτό, οι μηχανικοί του εργαστηρίου δημιούργησαν το synthesizer, καταφέροντας να αποκαταστήσουν την επικοινωνία με τις φάλαινες και να επανασυνδέσουν τη φιλία που είχε διακοπεί το 1967. Ο σχεδιασμός του synthesizer δεν έπρεπε να πάει κανείς στη θάλασσα προκειμένου να τους μιλήσει. Αντί γι' αυτό, χρησιμοποιήσαν ρομπό τους ομίλες σύνδρευσης που υπάρχουν σε κάθε κτίριο. Οι δονήσεις περνούν μέσα στους σωλήνες και μεταδίδονται μέσω του υγρού στα δίκτυα που καταλήγουν σε λίμνες, αρέματα και ποτάμια. Από εκεί, το σήμα πάει κατευθείαν στη θάλασσα και στον ωκεανό. Εδώ, γίνεται δεκτό από τον υποσυνείδητο των φαλαινών που συντονίζεται στις πιο μικρές αλλαγές στο ηχητικό περιβάλλον. Η απάντησή τους θα έρθει μέσα από το ίδιο κανάλι, το νερό που πίνουμε και χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε. Το μήνυμα μπορεί να γίνει αντιληπτό στο στάδιο του βαθύ ύπνου, οπότε έχετε το νου σας στα όνειρά σας τις επόμενες βραδιές μετά από το ύπνο.
Στα μέσα της δεκαετίας του 60, εμφανίστηκε ο όρος word of mouth marketing, ελληνιστή η καλή μαρτυρία για μια συγκεκριμένη μάρκα. Ο Φίλιπ Κότλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northwestern, στο βιβλίο του Marketing Management, που εκδόθηκε για πρώτη φορά την άνοιξη του 1967, ενέταξε την καλή μαρτυρία στα σημαντικότερα σε βαθμό επιρροής όπλα όσον αφορά τους δημιουργικούς καταναλωτές στόχους. Έκτοτε, η έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την μετέτρεψε σε έναν από τους πιο εξελιγμένους μηχανισμούς διαφήμισης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ένας opinion leader δίνεται να επηρεάσει πολύ μεγαλύτερο έγκρος καταναλωτών σε σχέση με την παραδοσιακή ρεκλάμα, γράφοντας θετικά για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, ολοένα και μεγαλύτερα διαφημιστικά κονδύλια διατίθενται για την προβολή μέσω περιεχομένου ή αλλιώς content marketing. Το content marketing αποτελεί εξέλιξη της έμεσης αναφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά, σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Τα έμεσα άρθρα αντιμετωπίζονται με φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και με την άμεση και αμφίδρομη σχέση με το χρήστη. Ο συνδυασμός αυτός, μαζί με τη γοητεία που ασκεί μια καλογραμμένη ιστορία, ιστορία που δένει με το ύφος της ιστοσελίδας και τα ενδιαφέροντα του χρήστη, θεωρείται άκρως αποτελεσματικός. Αν και παραμείνει δύσκολη η μέτρηση του ακριβούς αντίκτυπου των εμπλόγων στρατηγικών, εκτιμάται ότι ανανεώνουν και τονώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά, δημιουργώντας νέες ανάγκες και ενσταλλάζοντας καινούργιες επιθυμίες στους καταναλωτές στόχους. Το 2003, η εταιρεία Wavebound Corporation ξεκίνησε το σχεδιασμό ενός μη θανατηφόρου όπλου κατευθυνόμενης ενέργειας για την προσωρινή καταστολή προσωπικού με το ακρόνιμο MEDUSA, More Access Deterrent Using Silent Audio. Το όπλο βασιζόταν στο μικροκυματικό ακουστικό φαινόμενο που, αν και άλλο, προκαλεί μια έντονη ηχητική εντύπωση στον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν αυτός βρίσκεται εκτεθειμένος σε ορισμένες μεταβλητές συχνότητες. Οι σχεδιαστές ισχυρίζονταν ότι, επεμβαίνοντας τις παραμέτρους του κύματος, η μέδουσα θα μπορούσε να προκαλέσει μια δυσάρεστη οπτική αίσθηση, διαφυλάσσοντας μέσα στο δεδομένο περίμετρο και, αν αυτό καθίσταται αναγκαίο, να θέσει εκτός μάχης το πιθανό εισβολέα. Το 2005, η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη Sierra Nevada Corporation, η οποία δήλωσε ότι σταμάτησε οριστικά το σχεδιασμό του όπλου και την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας.
μεγαλώνοντας με Ρώσους και πηγαίνοντας σε σοβιετικό σχολείο, έχασε προοδευτικά την ιδρυτική του γλώσσα και δεν ξανάβρισκε αποσπασματικά παρά μόνο στα όνειρά του. Σήμερα ερευνητής ειδικευμένος στην υδραυλική και σχεδιαστής εν θεσάρεστε, ο Βεζδόμενη πέρασε 8 χρόνια στο σοβιετικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, μαθαίνοντας να φουγκράζεται τον ωκεανό για ήχους υποβρυχίου. Αλλά ο Βεζδόμενη έμαθε να ακούει και κάτι άλλο, τις φάλαινες. Βέβαια, αυτό δεν τολμούσε να το πει σε κανέναν. Η ικανότητά του αυτή παρέμεινε μυστική. Τώρα ο Βεζδόμενη μιλάει, ξεφυλίζοντας αδιάφορα μια ρώσικη μετάφραση του Ρωμαίου Ρολάντου. Εξηγεί πως οι φάλαινες φωνιάδες είναι ειδικοί στην παραγωγή και επεξεργασία του ήχου. Όπως και τα δελφίνια, ζουν μυθισμένες σε ένα οντικό οικοτοπίο που οι ίδιες δημιουργούν. Ακόμα και μέσα σε σκοτεινά και θολά νερά, μπορούν, χάρη στον ήχο, να διακρίνουν το θύραμά τους χωρίς να το βλέπουν και να μένουν σε επαφή με τους συντρόφους τους, αν και δεκάδες μίλια μακριά τους. Ο Βεζδόμενη εξηγεί πως αντίθετα με τους καρχαρίες, που αφιερώνουν πάνω από το 65% του εγκεφάλου τους στην επεξεργασία της όσφρησης, ο εγκέφαλος της φάλαινας είναι ειδικά κατασκευασμένος για την πρόσληψη και την ανάλυση θετικών σημάτων. Αντίθετα επίσης με τη φωνή των ανθρώπων και άλλων θηλαστικών που παράγει τα σκολάκια, οι φάλαινες και τα δελφίνια παράγουν τον ήχο μέσα στο γραμμήμα τους. Ο Βεζδόμενη πιστεύει πως οι φάλαινες φωνιάδες μπορούν να εστιάσουν και να μετατρέψουν τα ηχητικά κύματα. Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι είναι ικανές να ζαλίσουν και να προσανατολίσουν κοπάδια ολόκληρα από ψάρια μέσω λοιπόν ήχων. Ίσως μάλιστα να μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τα συστήματα επικοινωνίας των υποβρυχίων. Βεζδόμενη θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια ιστορία. Ένας γέρος ψαράς ήταν που του την είχε πληθεί, και αυτό ήταν ένας άλλος. Με μισή δουζίνα Ιαπωνέζικα υποβρύχια που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στα βορειοανατολικά των νησιών Χαγομάρι 5 με 7 ώρες αφότου έλαβαν όλα το ίδιο σήμα από άγνωστη πηγή. Thank you.
δημιουργεί την αίσθηση του θαυμασμού. Το τρίτο, της αρμονίας και της πληρότητας της ύπαρξης, γνωστό και ως ωκεάνιο συνέστημα. Μια γεύση ομοιότητας, μια εμπειρία του απεριόριστου, του απέραντου, της ένωσης με τη φύση και το σύμπαν, που δημιουργεί τον άνθρωπο εσωτερικά και μια συνεθρησκευτική έκσταση που είναι ανεξάρτητη από το αν κανείς πιστεύει είναι άθρησκος ή αγνωστικιστής. Με την ψυχανάλυση, το ωκεάνιο συνέστημα βιώνεται στο αποκορύφωμα της ερωτικής συνέβρασης, όταν τα όρια μεταξύ δύο ανθρώπων καταλύονται και ο ένας διαχέεται μέσα στον άλλο. Το delay μεταφέρει τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις στο επίπεδο του υποσυνείδητου, ενώ το δυσπάρουσαν το δυναμώνει. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά του σήματος, χρησιμοποιώντας την πληροφοριακή εγωδημότητα του νερού. Ένα ειδικό σύνθετο περιεχόμενο επιτρέπει τον καθορισμό της περιοχής και παγκόσμιο υπέρμα που θα δεχτεί το σύμπαν. Thank you.